ποια ιδιότητα. Μελετητή τη Κύθρα. Είστε εδώ πέρα. Μελετητή τη οικογένεια, η οποία απεβίωσε εδώ. Αλλά φαντάζομαι θα ήταν ήδη παραμένη. Ήταν πάρα πολύ παραμένη. Πάρα πολύ παραμένη. Και το 2000 πλέον έρχεται κανονικά στο. Από ό,τι σου πάρουν από από την Αγγλία. Η σκάλα, άντεξε. Ο χώρος αυτός εδώ που δεν μπορείτε να δείτε ήταν ο χώρος. Έχει πάει αυτό το όνομα. Είναι αυτό το όνομα. Είναι κόκκινο σπίτι. Κύριε Κύρα, είναι ένα μοναδικό μνημείο, ζωντανό μνημείο πολιτισμού. Και ταυτόχρονα έχει και την ιδιαιτερότητα, το προνόμιο, να είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο παγκόσμιου πολιτισμού από την UNESCO από το 2007. Η ανάδειξη και η προστασία όλης της παλιάς πόλης της Κέρκυρας, όχι μόνο των δύο φρουρίων, αποτελεί ένα κοινό στόχο τον οποίο μοιραζόμαστε ως κυβέρνηση με την τοπική αυτοδιοίκηση δεύτερου και πρώτου βαθμού, με την περιφέρεια και με το Δήμο. Και χαίρομαι που σήμερα έχουμε πια στα χέρια μας ένα εργαλείο, μια πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη ανάδειξης και προστασίας των δύο φρουρίων, η οποία ταυτόχρονα όμως μας υποχρεώνει να ξανασκεφτούμε συνολικά τον τρόπο με τον οποίο θα προστατεύσουμε όλη την παλιά πόλη της Κέρκυρας, η οποία από μόνη της αποτελεί έναν μεγάλο μαγνήτη επισκεπτών, μια μεγάλη πηγή πλούτου για το νησί, γεννά όμως και η ανάγκη προστασίας της και μια σειρά από υποχρεώσεις από πλευράς της πολιτείας, αλλά από πλευράς και όλων των εμπλεκόμενων στην παλιά πόλη. Δεν αναφέρομαι μόνο στο Δήμο, αναφέρομαι και στους επαγγελματίες, αλλά και στους κατοίκους. Και σωστά αναδεικνύει ο Υπουργός ότι πολλές φορές αυτό μας φέρνει και σε κάποιες αναπόφευκτες συγκρούσεις συμφερόντων, οι οποίες όμως πρέπει να επιληθούν με καλή διάθεση και έχοντας πάντα υπόψη μας τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει να διαφυλάξουμε αυτό το μοναδικό παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό απαιτεί σημαντικούς πόρους. Κάποιοι θα αιτηθούν από την κεντρική κυβέρνηση, κάποιοι θα αιτηθούν από την περιφέρεια, κάποιοι θα αιτηθούν από τους Δήμους. Ενδεχομένως να απαιτούν και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα πρέπει να τα σκεφτούμε κοιτάζοντας το μέλλον και όχι στο παρελθόν. Αλλά και